Γεια σας παιδιά, Αντρέας και είμαι εδώ σε αυτό το βίντεο. Παίζουμε GTV, καλώς ήρθατε στο βίντεο μου. Παίζουμε GTV, το καινούριο update που βγήκε πριν καμιά δυο μέρες. Όχι καμιά δυο, όχι εβδομάδες, μια εβδομάδα. Σε αυτό το βίντεο να παίξουμε, να δείξω τα γενοκαφιά που βγήκε. Το πρώτο Super Doom αυτό είναι αυτό. Το γουστάρω αυτό πολλά αυτό εδώ. Και το, είναι και αυτή η μοτοσικλέτα, την πήρα για αυτήν. Και αυτό το αυτοκίνητο που είναι off-road αυτοκίνητο, αλλά fucked up. Τέλος πάντων, ας δείξω τα καινούργια αυτή που φτιάξε τσάκα τσάκα. Honest travel. Αυτά, πάμε αυτά. Αυτά τα, όχι αυτό είναι καινούργιο, δεν σας το δείξα, αυτό. Αυτό και αυτό είναι παγιό update, αλλά δεν σας το δείξα. Γι' αυτό έχει καινούργια αυτοκίνητα και έχει τζάλα. Δάμε. Ωπα ρε. Έχει κάτω. Και έχει αυτά τα καινούργια αυτοκίνητα που είναι εδώ. Μοσκλέτες, αυτό το αυτοκίνητο. Ωπα, αυτό το αυτοκίνητο έχει. Και αυτό το αυτοκίνητο. Όπως λέει το GTA αναβάθμισε έναν καλό δάμε στα race. Έκαμε upgrade για race. Επίσης ένα παγιό update που βγήκε. Πάμε αυτή τη μοδόρα. Θα δείξω, έχεις δική σου εταιρεία. Λιπ. Έχεις και δική σου εταιρεία, κάνεις δική σου εταιρεία. Την ονομάζεις όπως θέλεις, εμείς την ονομάσαμε φυσικά Andreas Gamer. Αν πάει και χάσουμε. Τέλος πάντων θα δείξω την εταιρεία μου. Λοιπόν βασικά το point αυτής της εταιρείας βασικά πηγαίνεις και η γραμματέα σου στέλνει αποστολές που πρέπει να κλέψεις φορτηγά που έχουν είσαι μέσα ηλεκτρονικά ήδη όπλα, όπα ρε ηλεκτρονικά ήδη και διάφορα τέτοια. Ρε τι μάθα ρε. Μπέρδεψε με ο Αλέξανδρος. Πάμε. Βασικά εδώ μιλάμε με γραμματέα σου, θες σου φέρνει αυτοκίνητο, whatever. Έτσι πάει μέσα η εταιρεία. Αυτά είναι πράγματα που κλέψαμε, αλλά μπαίνω από μάνα τους μέσα αυτόματα, ανοίξω τους να φευκείς. Και αυτό είναι το super γραφείο μου. Βασικά αγόρασα αυτό, αυτή η κάμαρη. Πρέπει να την αγοράσει, εγώ την αγόρασα και αυτή. Νομίζω 700.000 κάπου τα μετά από λίγο να σας δείξω, βασικά αυτό και αυτό είναι δυο μου αποθήκες, τα κάνω στη μητσιά, είναι κάμερα μπροστά και δεν βλέπω. Αυτό είναι για ένα πράγμα, βασικά η αποθήκη σου χωράει 16 πράγματα. Εγώ έχω τώρα 7, αυτά είναι ένα πράγμα να πάρεις κάθε φορά, αυτά 2, αυτά 3. Βασικά τα 3 πράγματα μπορεί να είναι φορτικό και να πάεις με έναν ατομό 3. Μπορεί να είναι 3 κυβότια ξεχωριστά και θα θέλεις 3 άτομα ξεχωριστά να το πάρουν. Στην αποθήκη σου, so παίρνουμε αυτό που 2000 και είναι έναν πράγμα, τώρα δείξω μετά έναν κόλπο. Βασικά να σου το πω τώρα, τα πράγματα αυτά τα αγοράζετε που τα κλέφκετε που θα παίρνεις αποθήκες μην τα πουλάτε κατευθείαν. Περιμένει να γεμίσει ολόκληρη αποθήκη και μπορεί ας πούμε να το πουλήσεις έναν πράγμα πάνω στα 200.000 ενώ πουλήσεις δύο πράγματα μπορεί να το πουλήσεις 100.000 μπορεί. Ένα παράδειγμα εδώ κάνω, με αυτό το πράγμα θα σας πω ότι διπλασιάζονται όσον τα πουλάς παραπάνω πράγματα τόσο πιο πολλά αυξάνεται η τιμή τους για να πουλήσεις. Τώρα πάμε να πάρουμε το αντικείμενο μας. Καλή μοδορούα δουλειά, ουρά. Παπαπαπαπι. Fuck my life. Αλλά κέψαμε έτσι, κατάλαβα. Σε σκόντρες πως να πάμε. Αλλά εντάξει, καλό σε σκόντρες δεν έχει. Αλλά αυτό για τώρα θα δείτε στη συνέχεια. Βασικά είναι φάση. Αφού θέλεις με τη ρέσο, τι μένεις.
Όχι, όχι, πουλάνε, πουλάνε. Και ναι, κοντεύουν οι μέρες για να κάνω το super vlog μου στην Αγιάννα Παγιέη. Περιμένω πως και πως. Βασικά, από ό,τι είπαμε την άξω κάμερα, δεν προλαβα, μάλλον παραπάνω πιθανότητα μην την πάρω. Αλλά όμως θα πάρω ξανά κάμερα, αλλά αυτές τις μέρες δεν μπορούσα να πάρω. Συγγνώμη, guys. Συγγνώμη. Πού είναι τώρα? Α, εμέστο. Έλα, έλα. Εμέστο αεροδρόμιο. Huawei. Πού είναι ρε? Α, όχι πάνω. Εντάξει, ποτέ με ρίξετε μπαζούκα ή οτιδήποτε, γιατί μπορείτε να την άξετε το φορτηγό και να χάσετε το εμπόρευμα, ας το πούμε. Εντάξει, έχει και διαφορετικές ομάδες και μαλώνουν η μια από την άλλη. Μαζέψουν τα λεφτά τους. Και έχουμε ανάγκη που λεφτά τώρα. Βγαίνει καινούργια, το καινούργιο update με αυτοκίνητα. Και πορώθηκα με τα αυτοκίνητα και θέλω να αγοράσω συνέχεια αυτοκίνητα. Αυτό είναι. Φύγαμε, motherfuckers. Α, βλέπετε κάτω δεξιά. Στη γωνιά κάτω. Αυτός είναι ο χρόνος μέχρι. Βασικά έχει πρίκτιες online παίχτες που μπορούν να σου κλέψουν, να σου ανατινάξουν αυτό. Αν το ανατινάξουν, το παίρνουν λεφτά. Και έτσι αυτός ο χρόνος, άμα λείψει, θα εμφανιστεί με το χάρτη για να του πει: OK, πήγαινε σκότωσε τον αυτόν και πάρτε εσύ τα λεφτά. So, ναι, δεν ξέρω αν τα απολομιλώ. Sorry, έχω πολλά πράγματα να πω για το κοινό update. Δεν ακόμα είναι ευκαιρία από το αεροδρόμιο και λείψει ο χρόνος. Fuck sakes. Come on. Άνοιξε, άνοιξε, λίγο γλύωρα. Σιόλα, ου, fuck, γεμάτο. Έφαμε τι. Εντάξει, είναι πολύ μακριά η αποθήκη μου. So, πείτε μου, βασικά θα παίξω ένα καινούριο παιχνίδι με μπάσκετ. Μέσα σε αυτές τις μέρες μπορεί, βασικά να σας πω κάτι. Αυτό μπορεί να είναι το τελευταίο βίντεο ή το πρώτο τελευταίο πριν πάω διακοπές 6 μέρες. Θα φύγω για 6 μέρες. Μπορεί να μην κάνω βίντεο μέσα σε αυτές τις 6 μέρες. Όχι, μπορεί σίγουρα θα κάνω, γιατί δεν θα πάρω το λαπτόπ μαζί μου. Που θα κάνω το vlog και μπορεί να το ανεβάσω μετά. Ωπα, λαπτόζε. Ώστε θα κάνω έτσι και το vlog. Μπορεί να κάνω ύστερα από 7 μέρες και θα είναι έτοιμο το vlog. Είναι, όπως βλέπετε, αυτή είναι, ας πούμε, τα πράγματα που κλέψαμε. Και πηγαίνουμε σε αυτό το λαπτόπ. Τέλειωνε. Σε αυτό το λαπτόπ. Και όπως βλέπετε, πουλάς έναν πράγμα για 10.000. 4 πράγματα για 52.000. 7 πράγματα για σχεδόν 100.000. So, όπως βλέπετε, δεν σας συμφέρει καθόλου να πουλήσετε ένα πράγμα, ας πούμε. Αν πουλήσετε ένα πράγμα, μπαρκέτε μόνο 70.000. Ενώ αν πουλήσετε 7 πράγματα ολόησα, σχεδόν 100.000. So, όπως βλέπετε, δεν σας συμφέρει παραπάνω να γεμίζετε την αποθήκη και να πουλάτε. Και ναι, αυτό είναι η φάση με την... με την εταιρεία Bushes, αυτή είναι η φάση. Και μετά, ας πούμε, γεμίσεις την αποθήκη, την πουλάς, έχει διάφορες αποστολές, έχει έξω φορτηγά και να μεταφέρεις. Αλλά πρέπει να είσαι πολύ προσεκτική, γιατί μπορείς να τα κρεπάρουν και να χάσετε το εμπόρευμα όλο. Δηλαδή όλη η δουλειά που κάνατε να τη χάσετε. Λοιπόν, πάμε να δείξω τώρα τις race, θα παίξουμε τώρα race, θα παίξουμε race. Και να επιστρέψαμε. Θα βάλουμε αυτό το αυτοκίνητο μας. Continue, ready. Για τις μαλάκες που θα χάσετε τώρα. Όχι ρε, μπορείτε να χάσω εγώ ίδιος. Και φύγαμε. Πρώτη, yay. Πάμε, πάμε γλύωρα. Έλα, come on. Τι στολή είναι, motherfuckers. Oh shit. Πώς γυρί είναι, ποιο γυρί. Ας πούμε, δείτε φάση τι είναι, ας πούμε, πολλά ώρες. Ήχα! Απαπαπαπα, οτατα! Οι, οι! Don't make a bullshit! Πώς βλέπετε, ας πούμε, να δείξω λέει μέσα πως φαίνεται αυτοί, πολλά ωραίο. Ωραίο design. Fuck! Δεν θα πω πρώην προβολής, εν το κοντρολές καθόλου αυτοί με πρώην προβολής σε αυτή την πίστα. Πάμε! Είμαστε πρώτοι ως τώρα! Όχι, κάποιος αυτοκτόνησε, δεν ξέρω πως.
Πάμε. Είχα. Πάμε, πάμε, έλα. Οι, οι. Πώς η φόρμουλα από εγώ, δεν ξέρω. Βασικά ρε παιδιά, να προσπαθήσω να αγοράσω όλα τα αυτοκίνητα με πολλή δουλειά. Oh shit, oh. Σοβαρό. Σοβαρό, μιλούμε τώρα. Κόψε μας, λέω, όλοι μας φοράμε το νερό. Βασικά ρε παιδιά, να σας πω να προσπαθήσω να αγοράσω όλα τα αυτοκίνητα για να σας τα δείξω. Θα σχολιάσουμε μαζί και τα πιο καλά. Για να ξέρετε πάντα τα πιο καλά είναι τα πιο ακριβά. Βασικά έχει πάρα πολλές τέτοιες πίστες. Και με τον αυτοκίνητα και κάτι άλλο αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες ακόμα. Και ναι, είμαστε πρώτοι ακόμη. Πες και εδώ πιστεύω, είμαι πρώτοι ακόμα. I can't believe that. Λα λα λα, όχι όσο. There you go. Μα πα 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 πα. Μπράβο Αντρέα, ναι, συνέχισε έτσι, ναι, συνέχισε έτσι, θα με ρέξουν τώρα, στο τέλος να με ρέξουν. Μα πολλά πίσω μου δηλαδή ρε. Αλλά, άτε πάλι ρε, what the fuck, δεν μπορεί να έρθει το τελευταίο τώρα, δεν. Με λαγίζουμε τώρα. Δεν φτάσει, με φτάσει. Όχι ρε, όχι ρε. Όχι! Εκούντισε με. Όχι ρε, ρε, ρε! Να έχω γύρω τελευταία στιγμή! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Πάλα ρε, πάλα ρε. Fucking god damn, πάλα ρε! Όχι ρε, θα αντέξω αυτό τελευταίος. Δεύτερος. Πάλα ρε, πάλα ρε. What the fuck? Λαγκάρι! Αφού σταμάτησαν για μένα να πέσω στο νερό. Πώς θα φέρετε και πάνω για μένα που πήσε με τη φορά μου. Fucking rockstar. Εντάξει, αν χάσω γύρω εμπού βλαγιά μου. Αν χάσω και είναι το πρώτος εμπού μεγάλη μου βλαγιά. Αλλά έχω σε. Yes! Yes! Yeah, you motherfucker! Σκέφτω τώρα από το λαγκάρισμα να εμφανιστεί ο μπρος μας. Όχι, εντάξει. Και ναι, you motherfucker! Τι τσιόπτες κάμπτα! Γύρω νεδερά, έντσι νεδερά και σκέφτσε το δότσο μου. Αχ, ναι γειτονιά μου, ακούτε, ναι, και πολλά να σας. Και βλέπουν τους άλλους πως παίζουνε καθημερινά σπίτι τους και χάνουνε το κύρο και εγώ τον νικάω. Αλλά παραλίγο να μην κερδίσω από μαλακιά μου μεγάλη. Για να δούμε τι λέτε, θα είναι DNF ή όχι. Η συνέχεια αύριο. Όχι ρε, το αστείο. Σίγουρα είναι DNF, ακούμε και εγώ μια στροφή. My nigga, look, I'm first. Actually, yeah, εντάξει, λογικό. Αλλά κάνεις καλά XP. Για όσους δεν ήταν, είμαι 225 level. Μαλαγκές κάνω πάλι. So, ναι, guys, αυτό είναι το τέλος του βίντεο. Ας σας άρεσε, like, comment, share, subscribe το σημαντικότερο. Γιατί κάνω σαν μαλάκας τώρα, ας πω είναι τι άλλαξε τις τελευταίων και όλοι κάνω σαν μαλάκας. Αυτή είναι γενούκα, δεν την έπαιξα. Αλλά, άμα θέλετε να παίξω και άλλες τέτοιες mission, πείτε μου το κάτω στα comment, scroll down, add comment. Και να σας απαντήσω, φυσικά. Αυτό είναι το τέλος του βίντεο, αν σας άρεσε ξανά like, comment, share, subscribe το σημαντικότερο να με βοηθήσει να φτάσουμε πιο ψηλά από όσο μπορούμε. Ως τώρα είναι τα καλά. Βασικά μείναμε σταθεροί, 120 subscribers κάπου τα μέρα, αλλά δεν πειράζει, συνεχίζουμε δυναμικά.
So, αυτό είναι το βίντεο και γεια σας!